Στο προηγούμενο επεισόδιο του Full Throttle Zokthu. Πέθανε ο Corley, οπότε ο Rick Berger, για να μην εμφανιστεί μου μαλλίν, ξέρω εγώ, από το πουθενά, ακύρωσε το meeting το οποίο ήταν και καλά να δούμε τι θα κάναμε την εταιρεία. Οπότε, εμείς πρέπει να βγούμε από το κρυφτό το οποίο έχουμε, έτσι ώστε να μας δει ότι πεθάναμε, για να κάνει το shareholders meeting και να του χαλάσουμε τα σχέδια. We save my gang, and your father gets his dying wish. You take over Corley Motors. How do I find the secret passage? Λοιπόν, πώς ξεκίνησε μόνο του. How do I find the secret passage? Περίμενε, στάσου μίγδαλα. Να πούμε και δύο κουβέντες, ρε παιδί μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Γιώργος. Χρήστος. Κουβ. Τζοκ. Μην πεις κάτι που δεν θα απαντήσω. Πόσα κυβικά λίτρα νερό χωλάει ο αλιάκμονας? Ήταν ερώτηση παγίδα. Ποια χρονιά? Γαμώτο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο walkthrough του Full Throttle, ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών, τα αγαπημένα μου adventure games όλων των εποχών, το οποίο μόλις έγινε remaster, οπότε απλά δεν μπορούσα να χάσω την ευκαιρία. Τα πράγματα που πρέπει να ξέρετε είναι ότι καταρχάς αυτό είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο, οπότε σε περίπτωση που έπεσε πάνω σε αυτό, seriously, τι στον Μπούτσο παίζει με ένα YouTube και τι στον Μπούτσο παίζει με ένα Facebook, που δεν έφτασε ποτέ το, η πληροφορία ότι εγώ έκανα αυτά τα βίντεο και εσύ μπορούσες να δεις αυτά τα βίντεο. Οπότε δες από την αρχή. Αφού έφυγε αυτός λοιπόν που μόλις έπεσε τώρα, γιατί απλούστατα δεν είχε πατήσει το καμπανάκι, οπότε δεν του έρχονταν κατευθείαν οι τέτοιες, η φάση είναι ως εξής. Έχουμε πάρει τη μηχανή του Corley, την πρώτη, η οποία έχει μέσα το πώς θα ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιό του, που μέσα κρύβεται το Last Will and Testament, το οποίο θα αφήσει στη Μολίν το εργοστάσιο. Και ο γαμιόλης ο Rick Berger, γενικότερα δεν βρίζω, αλλά με ξέρετε, ο οποίος είναι ένας κατράμενος χαρτογιακάς και γενικότερα ένα άτομο το οποίο απλά χρησιμοποιεί τη δουλειά ενός άλλου ανθρώπου για να βγάλει τα δικά του συμφέροντα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Με έχει πιάσει λίγο διάρκεια σήμερα. Σαν τον Ελιάκμονα ένα πράγμα. Με βλέπεις, δεν έχω κάτι ακόμα. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Δεν έχω άλλα πράγματα να πω. Εκτός από το γεγονός ότι εδώ πέρα είναι ένα από τους πιο περίεργους γλύφους όλων των εποχών στη LucasArts. Γιατί είναι περίεργος και δεν είχαμε walkthroughs τότε. Ποιο λες? How do I find the right spot to kick? Και σου λέει τύπησα. Ο μπαμπάς μου ήξερε ακριβώς που θα, τι χρειάζεται να κλωτσίσω. Ναι, αλλά λέει there was a big crack in the wall. Ναι. And if I lined up that crack with my eyes and kick the wall in just the right place. Για πάμε να το δούμε, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ας είπατε κάνουμε το. Λοιπόν, πριν φύγουμε. Πάμε για το crack. Πάμε για το crack, πάμε να κρακάρουμε. Λοιπόν, να τσεκάρουμε λίγο τα parts, γιατί... Λοιπόν, εν τω μεταξύ ρεύτηκα ταυτόχρονα που έλεγα. Δεν χρειάζεται, τι κάνεις? Το θυμάσαι απ' έξω? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ωραιότατη χαρτοπετσέτα. 1, 5, 4, 4, 9, 2. Μανιτό. 48, έλα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτό που κάνεις. 0,53. Εγώ θυμάμαι στο παλιό ότι χρειαζόταν. Στο remaster δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Και αποδέχομαι χαρτοπετσέτα. Λοιπόν, πρέπει να δεις και τα άλλα. Ποια άλλα? Έχει και άλλους αριθμούς. Δεν έχει άλλους. Ναι, ρε. Πού τους είδες, ρε? Κάνεις κάπου κλικ. Κάνε τους κλικ για να τους αναγνωρίσεις. Να. Να. Β' δεν είχε σίγουρα. Θυμάμαι ότι ήταν αριθμός σκέτος. Και για κάνει κλικ πάνω τους, γιατί νομίζω ότι όταν τους κάνει χμ, είναι ότι και καλά τους θυμάται. Και παίζει να έχει άλλο ένα, ναι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν πρέπει να τους σημειώνεις. Αλλά σημειώνει, γιατί έχει πλάκα να σε βλέπουν να σημειώνεις με ένα μαρκαδόρο σε χαρτοπετσέτα από σουβλατζίδικο. Άμα δεν την έχεις πέσει εγκόμενα με... skill. Seriously. 1, 2, 3, 4, 5. Νομίζω τόσα ήταν. Δεν βλέπω κάπου που μπορεί να έχει αλλού. Pixel hunting for the win. Γιατί έτσι το κάναμε στη γενιά μας. That's how we roll. Έχουμε 5 αριθμούς. Και ουσιαστικά πάμε στο shareholders meeting για να σπάσουμε τα νεύρα του Rick Berger και να τον κατατροπώσουμε στο δικό του παιχνίδι. Τον καπιταλισμό! Δεν έχω κανένα θέμα, απλά είναι, έχω μια σειρά που είναι εναντίον του καπιταλισμού και καλά γιατί δίνω free to play games. Και δεν ξέρω από εδώ πάμε, είναι προς την πόρτα αυτή. Τι εννοείς δίνεις του play games? Είναι αρκετά αβολικό αυτό. Χαρίζεις κάτι τσαμπά. Ναι, είναι έτσι φάση... το καταλαβαίνω εγώ. Ναι, σκέψε παιδί μου, το giveaway το κερδίζει κάποιος, ενώ το free to play μπορεί να το παίξει ο καθένας. Εντάξει. Στο γάμα το. Okay. Ας κλωτσίσουμε το factory. Seriously, πάω... από πίσω θέλω να πάω κάπως. Α, να το. Λοιπόν. Να το crack. Όλο αυτό είναι crack.
Γάμισε με κου. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχω τα εξής. Φαίνεται εκεί το, αυτό το ασπράκι εκεί φαίνεται. Παιδε. Ωραία. Εντάξει, κάτι είναι αυτό. Ωραία. Achievement. Έτσι. Wisecrack. Δεν ξέρω αν είναι το γνωστό κανάλι στο YouTube. Τα βλέπεις αυτά. Α, ναι. Πρέπει όλα να κάνουν align, αλλά πρέπει ταυτόχρονα. Εκείνη τη στιγμή τώρα δηλαδή να κάνεις το. Άρχισε λίγο, το πήρε. Όχι, λίγο άρχισε. Με το σύστημα. Δηλαδή. Έλα. Τώρα. Αυτό ήταν. Δεν φαντάζεστε πόσες καταραμένες ώρες κλωτσούσα. Εν τω μεταξύ, όλος ο τοίχος είναι clickable. Όλος ο τοίχος. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το floor safe. Το κλωτσάμε και αυτό, κλωτσάμε τα πάντα. Οτιδήποτε χρειάζεται να ανοίξει, το κλωτσάμε. Θέλω να πιω μια μπύρα. Ας την κλωτσίσω. Υπηνόμω, στο χάλασε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πώς σου φάνηκε ότι χρειάζεται η χαρτοπετσέτα. Λοιπόν, δοκιμάζω το μόνο πράγμα το οποίο έχει 6. 1. Το δέχομαι, ζωκούλη μου. Έχεις δίκιο όταν έχεις δίκιο. Στο λέω γιατί. Γίνεται είναι... μια φορά το χρόνο. Το χαλασμένο ρολόι πάει σωστά 2 φορές την ημέρα. Γιατί αν έχει κολλήσει στις 12 και 4, είναι 2 φορές την ημέρα 12 και 4. Έλα, έλα. Αυτό ήταν ναι. Ναι. Fuck yeah! Χαρτοπετσέτα! Χωρίς λουδάκια. I sure hope that's cool. Χάρηκα, τι θες τώρα. Θυμήθηκα τα νιάτα μου. Πρέπει να βρούμε και το κουνέλι. Εκεί το έχεις. Εδώ πέρα. Το κουνέλι. Κουνέλι δεν έχει ακόμα να παίξει ένα ρόλο. Θα δεις. Ωραία. Μπαίνουμε εδώ πέρα. Locked. Έχουμε τα lockpicks. Α, όχι, έχουμε το. Tire iron. Ή απλά πρέπει να το κλωτσίσουμε. Α, card reader. Card reader. Από πού έχεις κάρτα. Α. Από πού είναι αυτή. Από το safe. Α, okay. Cool. Την πήραμε πριν από 17 λεπτά. Είναι το ατσφάνιο, παιδιά. Looks like the meeting started. Κίνο Ριμπέργκερ, ο οποίος λέει τις μούφες του. A great personal friend. Νομίζω ότι θα χαϊδέψω το κουνέλι. Θα βγει το τζίνι του κουνελιού. Σε στυλ Evil Genius. Που χαϊδέψει. Evil Genius. Μαγνάει. We talked of a day when Corey Motors would move beyond. Θα κοιτάζουμε κάποτε αυτό το βίντεο και θα λέμε «Ω, μαλάκα!» Ναι, αλλά εμείς θα το κοιτάμε μετά από 10 χρόνια αυτό το βίντεο και θα είμαστε όντως μπαρμπάδες και θα είμαστε τόσο νέοι σήμερα. Εντάξει, θα φροντίσω να έχω πεθάνει μέχρι τότε κάτι, να το βλέπεις μόνος σου και να κλαις. 10 χρόνια είναι λίγα, ρε εσύ. Βάλετε με 40 αριά, να είμαστε γέροι. Σχεδόν στα 40 αριά, ρε. Συν 40. Δεν θα κάνουμε τα μαθηματικά μας, βλέπουμε. The future of Corley Motors. Minivans. Μ' αρέσει να κάνει και έτσι. Yeah. Εδώ είναι που κάθε που οι bikers του κόσμου ξέρεις τι θέλουν. Μα στενάζουν. Λοιπόν, εδώ πέρα με κάποιο τρόπο. Ξενερώνει ο Minivans. Οτιδήποτε άλλο. Κάτι κάνεις. Όχι, μην το κλωτσίσεις. Χρησιμοποιείς χέρια. Σταματάς αυτό. Motor lever. Όχι, πρέπει να το κάψεις αυτό με κάποιο τρόπο. Το έκανα κατά τύχη, δεν θυμόμουν. What the... Α, μας πήρανε πρέφα. I'm on it. Just readjusting the lamp and motor controls. Λες. Αν και δεν νομίζω να έχει game over, έχει game over. Δεν έχει game over, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. And as I was saying... I hate this old equipment. My girdle needs less adjusting. Κάτι κάνεις... Και πώς καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που κάνεις, δε φίλε? Πρέπει... Random. Όχι, όχι random. Πρέπει ουσιαστικά να κάψεις την... την μπομπίνα, τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πας στο δεύτερο πράγμα. Ripburger can yap. Where does he get this crap? Hey, who are you? Αυτή είναι η τύπισσα η οποία χειρίζεται τα μηχανήματα. Χειράζει τις μπομπίνες. Μπομπίνο... μπομπινολάχτα. Λέγει! Μου θυμίζει και αυτόν στο 4, στο βιντεάκι που μου έβγαλε με το βιντεάκι. Φρέχει το κύβος πίσω άλλο το χρόνο. Ο Super Mario είναι αυτός, τι στο... Τέλος πάντων, το φιλάραμε. Τι είναι εδώ πέρα? It's locked. It's locked. Ωραία. Κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μέσα λοιπόν. Μήπως θα κάνεις picklock εκεί? Μήπως πρέπει να βάλουμε την μπομπίνα κάπου? Αυτή είναι η μπομπίνα που έχεις incriminating, είναι κακιά. Όχι, όχι, είναι η καλή μπομπίνα γιατί
Εδώ πέρα είναι το Last Will and Testament που κρατάω. Α. Λοιπόν, άρα πρέπει να την βάλεις εκεί που είναι η άλλη εσύ. Λοιπόν, με το Motor Lever. Και εδώ θυμάμαι και εγώ κάτι κάνεις με αυτά. Έχει ένα... Ουσιαστικά πρέπει να κάψεις την πομπίνα που έχει ήδη μέσα. Γιατί και καλά είναι film, ρε παιδί μου, οπότε καίγεται καθώς πηγαίνει. Yes. Ναι, αλλά πρέπει... Ποιο είναι το σωστό? Το ψάξω. Για ψάξει για κάτι για κακό. Λοιπόν, αν κλείσω και τα δύο, μπορώ να βάλω την πομπίνα εδώ πέρα κατευθείαν. Όχι, τώρα απλά το έκλεισα. Να πω επίσης... Είναι και timed γρίφος, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Θέλω να πω ένα disclaimer, συγγνώμη, ότι όταν κολλάμε σε ένα γρίφο δεν πάμε σε εγώ αυτό κατευθείαν. Ναι, απλά εγώ, εμείς το κάνουμε βασικά. Τώρα το κάνουμε επειδή έχουμε και ένα βίντεο, αλλιώς θα μας εδώ πέρα τόσες ώρες. Δεν. Πώς λένε τέτοιο drugs are for users και cheats are for losers και τέτοια. Walkthroughs are for people that are working on YouTube. Αν κολλήσεις κάπου, τα αφήνεις, παίζεις μετά. Δεν πας στο βίντεο γιατί δεν έχει νόημα. Τώρα εδώ είπαμε. Θυμάμαι ότι κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, απλά είναι πολύ μικρός ο χρόνος για να το κάνεις. Λοιπόν, έχουμε το motor level. Το οποίο το πηγαίνει πιο... Μήπως... These need more exposure than that. These need more exposure than that. Οπότε, αν βάλω το lamp lever εδώ, μ' αρέσει πρέπει να το σταματήσει πρώτα. Α, το ένα είναι το lamp και το άλλο είναι το motor. What you see before you write. Το βρήκα. Burger Melt λέγεται το achievement που πήραμε. Ουσιαστικά κάψαμε τη μηχανή. Και καλά τις έκανες. Τώρα αν με ρωτήσεις δεν ξέρω τι έκανα. Το έχω παραμένει στο βίντεο. Την περίεργη στιγμή που κοιτάς το walkthrough σου για να δεις τι πρέπει να κάνεις. Τέλος πάντων, ουσιαστικά αφού του κάψαμε το presentation εκεί πέρα, σταμάτα να διαβάσεις το walkthrough, δεν σε μένα. Θέλω τέτοιο. Θέλω attention. I want attention. Θυμάμαι κάτι ότι κάνουμε τις φωτογραφίες. Κάπου τις προβάλλεις. Ναι, στο δωμάτιο που είναι η τύπισσα. Well, η οποία έχει μετακομίσει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα για να το φτιάξει. Αυτό θυμάμαι 100%. Να, εδώ, βάζεις την επιφάνεια, γίνει τη φωτεινή. These need more exposure. Όχι, εκεί απέναντι, ρε, το άσπρο, εκεί. Α. Και βάλαμε την κομπίνα. A more aggressive corporate strategy. Έτσι, γαμάτο αυτό. Αυτό ήταν ωραίο. Hello there. If you're hearing this, I must have croaked. I must have croaked. Well, people got to move on, you know, and make room for other people. And that's what I'm here to talk about today. I've made room for someone else to take my place at Coley Motors. And it ain't that embezzling crook Adrian Ripper. Rip, you don't belong at the head of my company. You belong in jail. Rip, you don't belong at the head of my company. You belong in jail. Τόσο απλά. I let that man talk me. Τα αρχίδια μας, Rip Berger. Like keeping my daughter a secret. He was wrong. I was wrong. I should have stood by her. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάτι για να βγει από την νέα στιγμή θέση που δεν σώζεται, ρε. Ναι, ορίστε μια μεγάλη φωτογραφία, εσύ να σκοτώνεις κάποιον, το Last Will and Testament. Δεν σώζεται για κανένα που στη λόγω. Να, το προσπαθεί όμως. From one of Malcolm's psychiatric sessions. Ναι, δεν σώζεται. Near the end, he suffered many paranoid delusions. He was haunted by powerful forces of his own creation. Σπάς του τα μούτρα. Ladies and gentlemen, my name is. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. By the time I'm done, you'll see why.
This man should be in jail. Hey! Λοιπόν, ο Ρι Μπέργκερ έκανε αυτό που έκανε ο Μπεν σε όλο το παιχνίδι. Να το σπέλνει. He sent his goons after me. Εν τω μεταξύ είναι το κλασικό φορτηγό που είναι παντού. Ήταν αυτό που είχε και ο τύπος με το λίπασμα. Και οι τύψε ρε παιδί μου, αφού τους δώσανε τον έλεγχο της εταιρείας, φακιά. Η γούλη πόσο πάει μεγαλώνει έτσι. So, after we pick up your bike, we'll go get my gang out of jail. Και... And then find out why my gang never showed up to help us. And then you. Γιατί νόμιζα ότι θα μας πάρει δύο επεισόδια άραγε. Don't remind me. Γιατί άραγε. Και φεύγουμε και οι δύο στο διαβασίλεμα. You're going to be rich. At this point, I'd settle for just a little peace and quiet. Oh wait! Rick Berger is back with a vengeance. Yes. Και με πολύ βόλα. Και με το τέτοιο, το φωτιάκι του Terminator. Κανονικά όμως. Liquid metal. Τι μολύνες και από κάτω. Interrupted my speech, Ben. Seriously, so then have. Και ένα γαμημένο αεροπλάνο από πίσω. Που είναι από τα Vultures της Μολύν. Ναι, αλλά πόσο epic, πόσο το χτίσανε καλά. Λοιπόν, και κάπου εδώ πέρα θα πατήσω ένα save γιατί χρειάζεται. Και θα σε καταλήξουμε για σήμερα. Ξέρω ότι το σημερινό βιντεάκι μπορεί να ήταν μικρότερο από τα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά, ελάτε αύριο. Ίδιο μέρος, ίδια πλατφόρμα βίντεο στο... Ελάτε τέλος πάντων, θα έχει το δερμασμό. Και θα δείτε και τι θα πάθει το κουνελάκι στο επόμενο επεισόδιο. Το κουνελάκι ήταν... Θα δεις. Α, okay. Έχει μεγάλο suspense. Μεγάλο suspense, θα δεις. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.